centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν τι πρέπει να κάνουμε βλέποντας αυτό το σαραντάρι από χθες, να περιμένουμε και σήμερα, περιμένουμε γενικά την εβδομάδα ή έχουμε πάρει τον δρόμο μας για το κόκκινο. Δέστε, έχει αρχίσει να υπάρχει μία αύξηση γιατί ανέβηκε και ο αριθμός των τεστ που γίνονται καθημερινά. Μάλιστα, ναι. Θεωρώ ότι θα υπάρχει μία σταθεροποίηση λίγο παραπάνω από το 40. Λέτε να ανέβουμε κι άλλο από το 40 πάνω, έτσι. Πολύ πιθανό. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα κρούσματα που εμφανίστηκαν τα 40, η ιχνηλάτηση γύρω-γύρω στο περιβάλλον τους θα δώσει κι άλλα. Μάλιστα. Και θεωρητικά το ένα δεν δίνει μόνο ένα, μπορεί να δώσει και δύο. Και δύο, μπορεί και τρία πολλές φορές. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εσείς βλέπετε για την εβδομάδα αυτή να φτάνουμε και πολύ πάνω από το 40. Θεωρώ ότι θα ξεφύγουμε από το 40. Και θα ξεφύγουμε από το 40. Αυτό τι σημαίνει όμως, γιατί με αυτά τα νούμερα είμαστε σε ποσοστά 100.000 κατοίκους, δεύτερη μετά τη Μύκονο. Το είδα αυτό, αλλά της Μύκονο είναι πλασματικό. Γιατί ναι. Η αναφορά στους 100.000 κατοίκους αφορά τον σταθερό πληθυσμό, την απογραφή. Μπράβο, ναι. Αυτή τη στιγμή η Μύκονος δεν έχει τους κατοίκους που έχει απογραφή. Μάλιστα. Έχει δεκαπλάσιο πληθυσμό. Μάλιστα. Τουλάχιστον. Η Καστοριά από την άλλη, επειδή παίρνουμε την απογραφή πριν 10 χρόνια. Πολύ πιθανά να είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι χειρότερα τα πράγματα, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι δυνατόν. Mm-hmm. Και προσέξτε λοιπόν τι γίνεται εδώ, κύριε Παπαδόπουλε, και θέλω μια, αν υπάρχει λογική εξήγηση. Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας είμαστε ο πρώτος νομός σε εμβολιασμένο πληθυσμό πλήρως, πάνω από 55%, και αν βάλουμε το πόσοι λιγότεροι είμαστε σε σχέση με την απογραφή, το 55% αυτό είναι και πολύ παραπάνω. Σε σχέση με τους υπόλοιπους λοιπόν νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, είμαστε πρώτοι σήμερα στα κρούσματα. Ο πρώτος νομός, ο πρώτος εμβολιασμένος νομός είναι και πρώτος σε κρούσματα. Γιατί? Γιατί έχουμε ένα 45% χοντρικά ή 40% αν πούμε με πραγματικά στοιχεία, το οποίο είναι ανεμβολίαστο. Ναι, αλλά και οι υπόλοιποι νομοί δεν το έχουν αυτό. Και μάλιστα πολύ περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό αφορά τις μικρότερες ηλικίες. Θα δούμε ότι πιστεύω ότι αν ψάξουμε τα κρούσματα θα είναι σε ηλικίες μικρότερες, δεν θα είναι σε ηλικίες που έχουν πάνω από 60% εμβολιασμένους, όπως είναι οι ηλικίες πάνω από 65 ετών. Και η πλειοψηφία θα είναι παιδιά τα οποία δεν μπαίνουν και στη διαδικασία του εμβολιασμού. Δηλαδή κάτω των 12 ετών. Να υποθέσουμε, να βάλουμε και εδώ σαν έναν άλλο παράγοντα, ότι οι 18 και κάτω έχουν πολύ μικρό ποσοστό εμβολιασμού αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε σε κάτι που επίσης είναι πολύ επίκαιρο. Όταν το συζητούσαμε πριν μέρες, για το πανηγύρι του Άργους, τα κρούσματα ήταν 10, 11, 12, κάπου εκεί. Με εκείνα τα επιδημιολογικά στοιχεία μας είχατε πει τότε ότι μπορεί να γίνει το πανηγύρι. Δεν είναι τα επιδημιολογικά στοιχεία, είναι και ο νόμος που λέει ότι το 50% εμβολιασμένοι. Έτσι, μπράβο. Σήμερα όμως γίνεται μια συνεδρίαση 4 ώρα το απόγευμα στο Δημαρχείο. Ξέρουμε του Άργους. Ξέρουμε ότι ο Δήμαρχος, ο κ. Σκεπαψόγλου, ήταν στην Αθήνα, ίσως και στο Υπουργείο Υγείας. Πάντως σίγουρα συναντήθηκε με υγειονομικούς παράγοντες για να ληφθεί η απόφαση. Με αυτά που ζούμε, με αυτό το σαραντάρι χθες, εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει? Επειδή έχουν αλλάξει λίγο τα επιδημιολογικά στοιχεία, ναι, και επειδή δεν μπορεί να υπάρξει σε έναν χώρο όπως είναι το πανηγύρι έλεγχος, ναι, θα υπάρχει συγκροτισμός χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα, και δεν ξέρουμε και από πού θα έρθει κόσμος, ναι, και αν αυτός ο κόσμος θα είναι εμβολιασμένος. Άρα λοιπόν, άρα καλό θα είναι να μπει στο τραπέζι σοβαρά, σοβαρά η αναβολή, να μην γίνει το πανηγύρι, η αναβολή του πανηγυρίου για τον χρόνο λόγω αλλαγής των, ναι, επιδημιολογικών δεδομένων. Βλέπετε λοιπόν να είναι και το πιθανότερο σενάριο αυτό για σήμερα το απόγευμα. Θεωρώ ή το καλύτερο για τον νομό μας, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Αν πάρει οδηγίες από τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας, θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, αν όντως, που συναντήθηκε σίγουρα, αλλά δεν ξέρουμε, κανένας δεν ξέρει, πρέπει να σας πω. Προσπαθούμε και εμείς να μάθουμε κάτι, εν πάση περιπτώσει, από αυτές τις επαφές. Δεν ανοίγει κανένα στόμα αυτή τη στιγμή. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι οι υγειονομικοί παράγοντες είπαν σίγουρα τον κύριο Κεπαψόγλου, μην το κάνεις.
Το πιο πιθανό είναι αυτό. Οι οδηγίες και μετά βάση των επιδημιολογικών στοιχείων που έχουμε προς τα εκεί συγκλίνουν. Ναι. Πώς θα συμμορφωθούμε τώρα, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Παπαδόπουλε, για την πορεία τώρα? Γιατί σιγά σιγά θα μπούμε πραγματικά σε καλό φθινόπωρο που θα το νιώθουμε με ζακέτα και χειμώνα. Υπάρχει κίνδυνος να είμαστε πολύ πολύ γρήγορα στο κόκκινο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα τοπικά lockdown τα οποία ήδη βλέπουμε σε κάποιες άλλες περιοχές. Πάτρα που είδαμε πρόσφατα, παραδείγματος χάρη. Το βασικότερο απ' όλα είναι να αυξηθεί ο ρυθμός εμβολιασμού των υπολείπων που απομένουν και το άλλο είναι να η τήρηση των βασικών μέτρων υγιεινής. Δηλαδή, μάσκα, απόσταση. Μήπως αυτό τελικά φταίει, μήπως είμαστε πιο χαλαροί σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας από τους υπόλοιπους για να έχουμε αυτή την αύξηση? Γιατί. Ναι. Παντού, εν πάση περιπτώσει, πείτε σε ένα γεωγραφικό χώρο που είμαστε εδώ πέρα, πάνω κάτω στα ίδια είμαστε. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, είμαστε πρώτοι σε εμβολιασμούς. Και οι άλλοι έχουν λιγότερο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε σωστά. Κάτι δεν κάνουμε σωστά, ίσως στην προφύλαξη, στα μέτρα μας, στην ατομική μας προσπάθεια για να μην μεταδώσουμε. Δεν ξέρω. Πολύ πιθανά μια εστία μετάδοσης είναι η συγκεντρωμένη σε μαγαζιά. Ναι. Στους εξωτερικούς χώρους μαζεύονται πολλά άτομα, ναι, τα οποία δεν φορούν μάσκες. Ναι. Επίσης, μαζόξεις σε σπίτια χωρίς καμία προφύλαξη. Άρα δηλαδή, κάτι πιστεύε, γίνεται δηλαδή, δεν μπορεί να, δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό. Κάτι γίνεται αυτόματα σε επίπεδο προφύλαξη. Δεν υπάρχει. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Λογική εξήγηση άλλη δεν υπάρχει. Όχι, και αυτό που τονίζουμε συνέχεια από την αρχή της πανδημίας, ότι εκτός από τον εμβολιασμό που είναι το Α και το Ω, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το MAP. Μάσκα, απόσταση, πλήσιμο. Είναι κάτι που ήρθε και θα μείνει για πολύ καιρό. Νομίζω ότι τα έχουμε ξεχάσει λίγο. Νομίζω ότι τα έχουμε ξεχάσει την καθημερινότητά μας και τη μάσκα και την απόσταση και αγκαλαζόμαστε και φιλιόμαστε και μια χαρά όλα. Δεν βλέπω να... Επίσης, νιώθουμε σαν να τελείωσε αυτό το πράγμα. Νιώθω πολλές φορές ότι βρίσκουμε σε μια απόλυτη κανονικότητα. Χαίρομαι για αυτό που βλέπω, αλλά από την άλλη έχει τις επιπτώσεις. Βεβαιότατα. Και επίσης, ίσως σε κάποιες ηλικίες έχει συμβάλει και το, ναι, ότι έτρεξαν πάρα πολύ πριν τη Δευτέρα, ναι, να κάνουν κάποιους γάμους. Βλέπετε και οι γάμοι να παίζουν τον ρόλο τους. Εμβολιασμένων μέσα σε κλειστό χώρο. Και οι γάμοι έπαιξαν, λέτε, ρόλο γενικά. Πολύ πιθανό, δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θα δείξει η γνηλάτιση των κρουσμάτων, θα δείξει αν έπαιξα ρόλο ή όχι. Μάλιστα. Τώρα σιγά σιγά, και μακάρι να μην συμβεί αυτό βεβαίως, θα μπαίνουν στο σύστημα από το νεοδί επίσης, από ό,τι μαθαίνουμε, και τα κρούσματα μπορούμε να έχουμε σε σχολεία. Με το άνοιγμα και των σχολείων, πιστεύετε ότι το σαραντάρι θα μοιάζει αθώα περιστερά μπροστά στα νούμερα που θα δούμε στην πορεία? Δέστε, στις περισσότερες ηλικίες που είναι στο σχολείο, ήδη αυτά τα παιδιά ήταν σε επαφή μεταξύ τους. Ναι. Είτε στις πλατείες, είτε στους δρόμους, στις παρέες, παρέες, σπίτια. Οπότε θεωρώ ότι δεν περιμένω τόσο μεγάλη αύξηση από το σχολείο. Ναι. Θα υπάρχει, κυρίως όμως στις μικρότερες ηλικίες που είναι οι ανεμβολιαστοί, έστω και αν στις μεγαλύτερες δεν έχουν πολλούς εμβολιασμένους, παρότι πιστεύω δικό μου είναι ότι τα μικρότερα παιδιά προσαρμόζονται πιο εύκολα στα μέτρα. Mm-hmm. Είναι πιο επιδεκτικά στις οδηγίες. Βλέπω, έρχονται και μηνύματα παράλληλα τώρα που συζητάμε. Βλέπω ότι υπάρχουν και διάφορα σενάρια. Μήπως για τις άλλες πόλεις δεν λένε την αλήθεια, λένε για μας, για κάποιους λόγους. Μπαίνει και η σημασιολογία μέσα σε όλα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν και αυτό, αλλά νομίζω είναι επίσημα στοιχεία το ΙΟΔΗ. Αλλά όντως κάνει εντύπωση, κύριε Παπαδόπουλο. Δηλαδή, ναι, δεν βέβαια, μπορεί τη μία μέρα να έχω 17 και την άλλη μέρα να έχω 40. Κάτι έχει συμβεί εδώ τώρα. Δηλαδή, είναι τρομακτική διαφορά. Δέστε, το 17 με το 40, αν αυξήθηκε και πολύ ο αριθμός των τεστ, ναι, δεν μπορώ να το θεωρήσω απίθανο. Ναι. Λογικά όμως αυξήθηκε και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορεί να αυξήθηκε μόνο σε εμάς εδώ πέρα. Σας είπα, πολύ πιθανά να έχουμε κάποιο βαθμό χαλάρωση μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες περιοχές. Και νομίζω ότι αυτό στην καθημερινότητα φαίνεται. Μάλιστα.
Άρα λοιπόν από εδώ και μπροστά βλέπουμε τις επαφές των 40 κρουσμάτων. Υπολογίζει ο κύριος Παπαδόπουλος ότι θα έχουμε παραπάνω από 40. Είναι ένας δείκτης το τι θα δούμε σήμερα, κύριε Παπαδόπουλε, ή δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμη και σήμερα να ανακοινωθούν? Ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα είναι. Και πάντοτε θα πρέπει να βάζουμε σαν παράγοντα σύγκρισης και τον αριθμό των τεστ που γίνονται ημερησίως. Ναι. Δηλαδή άλλο νούμερο κρουσμάτων θα έχουμε αν έχουμε 200 δείγματα και άλλο αριθμό κρουσμάτων θα έχουμε αν έχουμε 400 Μάλιστα. δείγματα. Κατάλαβα. Λοιπόν, μένει να δούμε λοιπόν και να παρακολουθήσουμε ειδικά αυτή την εβδομάδα που είναι πολύ πολύ ευαίσθητη εβδομάδα. Θέλει πολύ προσοχή. Σας είπα ότι και το λέμε συνέχεια ναι. ότι μάσκα, απόσταση, πλήσιμο ήρθαν για να μείνουν. Αυτό και θα πρέπει μείνουν για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή τη συζήτησή μας σήμερα είναι αυτό ακριβώς. Για να μην έχουμε τα χειρότερα, μάσκα, απόσταση, πλήσιμο. Ακριβώς. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.